4 χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Κύπρου-Βρετανίας για αξιοποίηση γης εντός των Βρετανικών βάσεων, αλλά και μετά από διαβουλεύσεις και καθυστερήσεις, η δήλωση πολιτικής βρίσκεται στο στάδιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το εν λόγω στάδιο είναι το 6ο από τα συνολικά 8 στάδια της πρώτης φάσης για την ετοιμασία της δήλωσης. Η υπεύθυνη του τομέα εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον του Υπουργείου Γεωργίας Ειρήνη Κωνσταντίνου, μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο να έχει υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο θα προσκαλέσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία αυτή διαρκεί 2 περίπου μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Η γνωμάτευση υπόκειται στην τελική έγκριση των Βρετανικών βάσεων. Με τη δημοσίευση της δήλωσης πολιτικής, μετά και τη σύμφωνο γνώμη των βάσεων, θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων. Συνολικά 3 δήμοι και 16 κοινότητες θα επωφεληθούν από την εν λόγω συμφωνία, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων τον καθορισμό πολεοδομικών ζωνών και πολιτικών ανάπτυξης για τις μη στρατιωτικές περιοχές των βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλιας. Συγκεκριμένα στην επαρχία Λεμεσού θα επωφεληθούν οι δήμοι Ύψωνα και Κάτω Πολεμιδιών και οι κοινότητες Ακροτήρια, Σώματος, Στραχώνη, Κολώση, Ερήμη, Σωτήρα, Παραμάλι και Αυδήμου. Σε ό,τι αφορά την επαρχία Λάρνακας Αμοχώστου, στα όρια των βάσεων εμπίπτουν κατά τμήματα ο Δήμος Δερίνιας και οι κοινότητες Φρενάρου, Σαυγόρου, Άχνα, Αχερίτου, Πύλα, Ορμίδια, Ξυλοτύμπου και Ξυλοφάγου. Αργοπορία για τη δημοσιοποίηση του τοπικού σχεδίου αλλά και συσκότηση από πλευράς της διοίκησης των βάσεων καταγγέλει ο Δήμαρχος Ύψωνα Παντελής Γεωργίου. Ενώ είχαν δοθεί χρονοδιαγράμματα που μιλούσαν για 18 μήνες, τα έχουμε κατά πολύ ξεπεράσει με αποτέλεσμα οι διοκτήτες γης να πιέζουν αφάνταστα τις δημοτικές αρχές για το χρόνο δημοσίευσης της δήλωσης, χωρίς όμως να μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις, αφού οι λειτουργοί που λαμβάνουν μέρος στις διαβουλεύσεις, καθώς επίσης και η διοίκηση των Βρετανικών βάσεων, μας κρατάνε σε πλήρη συσκότηση. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, οι Βρετανοί δεν θέλουν τίποτα περισσότερο από την οικιστική ανάπτυξη και κάποιες βιοτεχνικές ζώνες, αφού στις περιπτώσεις όπου ζητήθηκαν τουριστικές αναπτύξεις, η απάντηση ήταν αρνητική.